θα μπορούσε να μοιάζει με νησί, αφού διαθέτει πάνω από 140 χιλιόμετρα ακτών που αγκαλιάζονται από τη μία από το Ιόνιο Πέλαγος και από την άλλη από το Μεσσηνιακό Κόλπο. Εναλλαγή και αντίθεση, οι δύο λέξεις που θα χρησιμοποιούσαμε στην προσπάθεια περιγραφής αυτού του τόπου που παντρεύει μοναδικά το θαλασσινό αεράκι με το βουνίσιο μυρωμένο αεράκι. Καλωσορίσατε στο νομό Μεσσηνίας! Η όμορφη Μεσσηνία, ένας τόπος αντιθέσεων και εκπλήξεων. Ένας προορισμός φιλόξενος, ξεχωριστός και προσιτός. Η Μεσσηνία των απέραντων ελαιώνων, του καταπράσινου κάμπου, του βουνού και της θάλασσας, των χαράδρων και των ορμίσκων. Με λογείς παραλίες και αμμουδιές, μικρούς κολπίσκους ή τεράστιες ακτογραμμές με ψηλή άμμο. Κύματα θεόρατα για σέρφερς και θάλασσες ρηχές και ήρεμες για οικογένειες. Χωριά ορεινά, χτισμένα σε γκρεμνά με θέα που σαγηνεύει. Γαστρονομικά εντυπωσιακή, καλοφαγάδικη, με γεύσεις οικίες, πλούσιες μυρωδιές σε ταβερνάκια με φιλικούς ανθρώπους πρόθυμους να μας μοιήσουν στα μυστικά του τόπου τους. Η Μεσσηνία έχει χαρακτήρα και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τα πάντα. Η Μεσσηνία μας καλωσορίζει και μας καλεί να τη γνωρίσουμε, να περιηγηθούμε στα μέρη της, να ανακαλύψουμε τις ομορφιές της. Η Καλαμάτα είναι μία από τις πιο όμορφες παραλιακές πόλεις της Ελλάδας. Αλλά εκτός από την υπέροχη παραλία της, έχει να καφιέται και για την ιστορία της και τα πάμπολα αξιοθέατα στο κέντρο της πόλης της. Πάμε να τα ανακαλύψουμε. Η Καλαμάτα, παλαιότερα Καλαμέ ή κατά την εποχή του Ομήρου Φαρές, είναι κτισμένη στους πρόποδες του όρους Καλάθη, παρυφή του Ταΐγετου. Η ιστορία της Καλαμάτας ξεκινάει από τον Όμηρο, ο οποίος αναφέρει τις Φαρές, αρχαία πόλη χτισμένη περίπου εκεί που βρίσκεται σήμερα το φράγκικο κάστρο της πόλης. Τον Σεπτέμβριο του 1986 η Καλαμάτα χτυπήθηκε από δύο ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και θύματα. Παρ' όλα αυτά, η πόλη ανασυγκροτήθηκε γρήγορα από τη μεγάλη αυτή καταστροφή. Πρωτεύουσα της Μεσσηνιακής Γης, η Καλαμάτα είναι μια πόλη ζωντανή, με έντονη πολιτιστική άβρα και σημαντική ιστορία. Έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη. Τα κεντρικά σημεία της πόλης έχουν βελτιωθεί αισθητά με αναπλάσεις, ενώ έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα σε καλλιτεχνικά δρόμενα, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που είναι πλέον θεσμός με ιδιαίτερη απήχηση στο εξωτερικό. Η πόλη προσφέρει λογείς εστίες διασκέδασης από μεζεδοπολία και καφενεδάκια μέχρι κλάβια ξεφάντωμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Χαθείτε στα σοκάκια της παλιάς πόλης, περπατήστε στη μεγάλη πλατεία και το πάρκο και βρεθείτε στο λιμάνι και ακόμη πιο πέρα στην παραλία. Thank you.
Σε κάθε πόλη, το ιστορικό της κέντρο υπάρχει για να θυμίζει στους κατοίκους και στους επισκέπτες της την ιστορία, τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της. Έτσι και στην Καλαμάτα, το ιστορικό κέντρο συγκεντρώνει πλήθος πολιτιστικών, ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων, τα οποία μας μεταφέρουν πίσω στον χρόνο. Στο κέντρο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, στην πλατεία 23ης Μαρτίου, ο Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Χτισμένος στα Βυζαντινά χρόνια, ο ναός έχει μείνει στην ιστορία, αφού εκεί πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 1821 η δοξολογία για την απελευθέρωση της Καλαμάτας. Στην πρώτη δοξολογία που έγινε σε ελεύθερο έδαφος, παρευρισκόταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, ο Μαυρομιχάλης, ο Νικηταράς και άλλοι ήρωες της Επανάστασης. Η εκκλησία οικοδομήθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα από τον Αυτοκράτορα Ανδρόνικο. Αρχικά είχε μικρότερο μέγεθος, αλλά στα μετέπειτα χρόνια θεωρείται ότι επεκτάθηκε. Ο ναός χρειάστηκε να αναστηλωθεί έπειτα από τις ζημιές που υπέστη από τους ισχυρούς σεισμούς του 1892 και του 1986. Σήμερα ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και κάθε χρόνο στις 23 Μαρτίου τελείται στο ναό δοξολογία προς τιμήν των ηρώων του 1821. Για το σύγχρονο πρόσωπο της πόλης της Καλαμάτας, αλλά και για τις ομορφιές της Μεσσηνίας, για όλα όσα με μεγάλο κόπο έχουν καταφέρει φορείς και μεσσήνιοι κάτοικοι, μας μίλησε ο καταλληλότερος άνθρωπος, η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, κυρία Αντωνία Μπούζα. Η Μεσσηνία είναι ένας πανέμορφος τόπος, ένας τόπος που πραγματικά έχει κερδίσει την αγάπη των επισκεπτών μας. Εμείς εδώ, εκτός από την πανέμορφη φύση, το ανθρωπογενές περιβάλλον που έχουμε πραγματικά ασχοληθεί και στοχεύσει το να παραμείνει ανθρωπογενές, γιατί είναι πολύ ουσιαστικό, έχουμε πάρα πολλά πολιτιστικά μνημεία, έχουμε φιλόξενους ανθρώπους. Ήδη ήμασταν οι πρώτοι εδώ στη Μεσσηνία που είχαμε την καμπάνια για την ενίσχυση της τουριστικής συνείδησης σηκώσει ψηλά από την πρώτη στιγμή. Άρα θεωρούμε ότι πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό στους επισκέπτες μας, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το να έρθει ο επισκέπτης να είναι πολύ ευχαριστημένος από την παρουσία του εδώ σε αυτόν τον τόπο και φυσικά μετά να γίνει ο καλύτερος διαφημιστής της περιοχής μας. Και αυτό το έχουμε πετύχει κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το έχετε πετύχει με πολύ αγώνα, με τα χρόνια, προσφέροντας στο εξωτερικό τη γνώση ότι υπάρχει Μεσσηνία, υπάρχουν ταξιοθέατα, υπάρχει ιστορία, πολιτισμός, υπάρχει και μέλλον σε αυτόν τον τόπο και υπάρχουν και παρεχόμενες υπηρεσίες μοναδικές. Γιατί περηφανεύεστε και πολύ καλά κάνετε για εξαιρετικά ξενοδοχεία, εξαιρετικές παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως είπα. Αυτός ο αγώνας ήταν και προσωπικός, ήταν σε συνεργασία με φορείς, με ιδιώτες, πώς το καταφέρατε? Ξέρετε ότι για να πετύχει ένας τουριστικός προορισμός να καταξιωθεί, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται μόχθος, χρειάζεται στόχευση, χρειάζεται χρόνος. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη κάποιος ένας τουριστικός προορισμός, όσο και να είναι εξαιρετικό το τοπίο και να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στους επισκέπτες. Απαιτείται ένας συγκεκριμένος χρόνος για να μπορέσει να περάσει στη συνείδηση των πολιτών, των επισκεπτών και φυσικά χρειάζονται πάρα πολλές στοχευμένες ενέργειες. Εμείς σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματικά έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό φαίνεται από την μεγάλη αποδοχή που έχει το brand name Μυθική Πελοπόννησο σε όλο τον κόσμο. Έχουμε γίνει πλέον ένας πολύ σημαντικός τουριστικός προορισμός. Ήδη τα στοχευμένα βήματα της περιφέρειας των να διεκδικήσουμε να κερδίσουμε στη Μεσσηνία το να γίνει το συνέδριο των Βρετανών τουριστικών πρακτόρων, ήδη το 2020 το συνέδριο των Γερμανών τουριστικών πρακτόρων, σημαντικά γεγονότα τα οποία δεν είχαν ποτέ, δεν τα είχε κερδίσει η χώρα, σας το λέω για να είναι γνωστό, το ότι η παρουσία του φόρουμ της Λουκέρνης, του Think Tank του Παγκόσμιου Τουρισμού στην Πελοπόννησο, όπου πραγματικά μας έχουν στοχεύσει στο να είμαστε η καλή πρακτική στον τουρισμό για την επόμενη 20ετία σε παγκόσμιο επίπεδο, και γενικότερα οι πολλές δράσεις μας στην ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού, στην πιστοποίηση των μονοπατιών, στο να μπορέσουμε να φέρουμε
κόσμο και τους 12 μήνες του χρόνου στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία. Η Μεσσηνία έχει το εξής θετικό, το ότι έχει, όπως είπαμε, την πανέμορφη φύση, έχει εξαιρετικές ακρογιαλιές. Σε μισή ώρα κάποιος μπορεί να επισκεφτεί τον Ταΐγετο, να βιώσει αυτή το πανέμορφο τοπίο και μετά να πάει να επισκεφτεί και αρχαιολογικούς χώρους. Έχουμε την αρχαία Μεσσήνη, έχουμε το παλάτι του Νέστορα. Σημαντικά πολιτιστικά σημεία όπου, και αρχαιολογικούς χώρους όπου μας κάνουν περήφανος για την πολύ έτσι όμορφη περιοχή στην οποία ζούμε. Και έχουμε συμβάλει, και μια και αναφέρατε και προσωπικά, επειδή ασχολούμαι από το 2006 με προηγούμενη ιδιότητα σαν ομαρχιακή σύμβουλος και υπεύθυνη του τουρισμού στη Μεσσηνία, έχω βάλει το λιθαράκι μου κι εγώ και νιώθω πάρα πολύ ικανοποιημένη στο να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμη περαιτέρω αυτός ο τόπος στον τομέα του τουρισμού. Το βλέπουμε ήδη, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας βραβεύεται σαν το καλύτερο αναπτυσσόμενο αεροδρόμιο διεθνώς, και βλέπετε ότι αυτά είναι για μας ικανοποίηση ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά και θα τη συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς, να συνεργαστούμε με τις δημοτικές αρχές, γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί να πετύχει τίποτα. Όλοι μαζί θα δώσουμε την όθηση που πρέπει. Αξιοθαύμαστα σημεία στην Καλαμάτα πολλά. Τον πιο εντυπωσιακό όμως εκθεσιακό χώρο τον συναντήσαμε σε ένα μουσείο διαμάντι, σε ένα μουσείο που αντίστοιχό του δύσκολα θα βρεις. Στο χώρο όπου στεγάζεται η Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών Βικτωρίας Καρέλια. Ένας βιωματικός εκθεσιακός χώρος, μια ευρηματική θεματική παρουσίαση με ένα σύγχρονο μοντέλο ξενάγησης. Μπαίνοντας στην έκθεση, σε περιμένει ένα γοητευτικό ταξίδι στην ιστορία, τον πολιτισμό, την αισθητική και την τέχνη. Η Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών Βικτωρία Καρέλια δημιουργήθηκε από το ιδρυτικό μέλος και την επί σειρά ετών πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, Βικτωρία Καρέλια, αρχικά σαν προσωπική συλλογή. Καρπός της συλλεκτικής προσπάθειας 50 χρόνων παραχωρήθηκε στο Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας, προκειμένου να ενσωματωθεί σε έναν καταξιωμένο φορέο προστασίας και προβολής της ελληνικής παράδοσης. Έκτοτε φέρει σε ένδειξη αναγνώρισης και έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας το όνομα της συλλέκτριας. Η συλλογή περιλαμβάνει πλήρη ενδυματολογικά σύνολα, γυναικεία και ανδρικά, από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, χρυσοκέντητους επενδυτές, εξαιρετικά δείγματα της τέχνης των Τερζίδων, καθώς και κοσμήματα που δεν καλύπτουν απλώς τις ανάγκες συμπλήρωσης και στολισμού των ενδυμασιών, αλλά αποτελούν αυτόνομο και σημαντικό κομμάτι της συλλογής. Πρωτοπόρος η Καλαμάτα σε τόσα πολλά δημιούργησε και όλο χαρά μας συστήνει επίσημα πια το μοναδικό μέγαρο χορού που αποτελεί το μεγαλύτερο κτίριο πολιτισμού της Πελοποννήσου. Διαθέτει κεντρική σκηνή πολύ μεγάλου μεγέθους, ίσως τη μεγαλύτερη σκηνή ελληνικού θεάτρου επιφάνειας μαζί με τα παρασκήνια περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων. Η αίθουσα θεατών μαζί με τους εξώστες διαθέτει 675 θέσεις με τη δυνατότητα επαυξήσεως και επίσης διαθέτει και 15 ειδικές θέσεις για αμαία. Το μέγαρο χορού κατασκευάστηκε με γνώση και προσοχή στη λεπτομέρεια και με τις ειδικές προδιαγραφές που αφορούν στην τέχνη του χορού τόσο στην παραγωγή όσο και στην παρουσίαση, ώστε να προσφέρει νέα δυναμική και προοπτικές στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της πόλης, προετοιμάζοντας και φιλοξενώντας απαιτητικές παραστάσεις χορού, καθώς και να παρουσιάζει και άλλες εκδηλώσεις όπως όπερα, συναυλίες, συνέδρια. Ο χώρος είναι σχεδιασμένος ώστε να γίνει πραγματικά ένα σπίτι για τους καλλιτέχνες του χορού και όχι μόνο, και ένας πυρήνας που θα στηρίζει παραγωγές έργων σε άριστες συνθήκες.
Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει ένα από τα οχήματα ανάπτυξης όχι μόνο της πόλης της Καλαμάτας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής που δεν σταματά να εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς και να αποτελεί ένα διεθνές κέντρο αναφοράς για τη χώρα. Συνεχίσαμε τη βόλτα μας εκεί όπου οι περισσότεροι Καλαματιανοί περνούν για τις προμήθειες του νοικοκυριού τους. Η κεντρική λαϊκή αγορά της Καλαμάτας βρίσκεται κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης και κάτω από το κάστρο. Εδώ βρίσκεται όλα τα ντόπια λαχανικά και φρούτα, φρεσκότατα και νοστιμότατα κάθε μέρα, ενώ μην παραλείψετε να αγοράσετε τοπικά τυριά, ελιές και ντόπια σπεσιαλιτέ. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις όλα τα αγροτικά προϊόντα του νομού να πλαισιώνουν την κυρίως δημοτική αγορά με τα ψαρομανάβικα, τα κρεοπολία, τα μαγαζιά που πολλούν τυροκομικά και ζαρζαβατικά. Είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα, όπως παραδέχονται όσοι την επισκέπτονται από άλλα μέρη. Στεγασμένη αγορά με αρκετό χώρο για πάρκινγκ και απίστευτη ποικιλία σε προϊόντα μέχρι και ειδικούς πάγκους με βιολογικά προϊόντα. Ακόμα και μια σύντομη απόδραση στην Καλαμάτα αρκεί για να σου αποκαλύψει τους γαστρονομικούς θησαυρούς της πόλης που ακουμπά στον Ταΐγετο και αγναντεύει τη Μεσόγειο. Στο χώρο του παλιού Δημαρχείου, εκεί όπου στεγάζονται οι τουριστικές υπηρεσίες του Δήμου, συγκεντρώνονται και εκθέτονται τα ντόπια προϊόντα που είναι γνωστά πλέον σε όλο τον κόσμο. Λάδι, ελιές, σίκα, βαλσάμικο ξύδι, εκλεκτό κρασί, μέλι, παστέλια, γλυκίσματα, βότανα, ξηρή καρπή, όσπρια, μπαχαρικά. Μια πόλη γεμάτη καλούδια, γεμάτη παράδοση. Η Καλαμάτα έχει πάμπολες επιλογές για περπάτημα, για βόλτα, για επαφή με το πράσινο και τη φύση. Μια τέτοια εμπειρία μπορείς να ζήσεις και στο μοναδικό, ιδιαίτερα προσεγμένο πάρκο, το Δημοτικό Σιδηροδρομικό Πάρκο Καλαμάτας. Ο χώρος που επιλέχθηκε για να δημιουργηθεί το ανοιχτό αυτό μουσείο εκθετήριο ήταν ο παλαιός σταθμός Καλαμάτα Λιμίν, καθώς και η γειτονική έκταση του ΟΣΕ που την εποχή του ατμού ήταν χώρος με καρβουναποθήκες. Στα εκθέματα του υπαίθριου μουσείου περιλαμβάνονται ο σταθμός και η περιοχή του με διόροφο οικίσκο σταθμαρχείου, τέσσερις πλατφόρμες επιβίβασης με περίπτερο εισόδου, ο υδατόπυργος, τρεις κρουνία τμαμαξών και τιμονιέρες, καθώς και μικροστοιχεία οργάνωσης του σιδηροδρομικού τοπίου όπως κλειδιά αλλαγής, φανή κλπ. Το πάρκο, πέραν των σιδηροδρομικών εκθεμάτων που περιλαμβάνει, διαθέτει γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις για την ψυχαγωγία των παιδιών. Επίσης, στο σημείο στεγάζονται και διάφοροι σύλλογοι, όπως ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, είτε στα σιδηροδρομικά οχήματα του πάρκου, είτε στα κτίρια αυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το βασικό κτίριο του πάρκου είναι ο ανακαινισμένος σταθμός Καλαμάτα Λιμίν, που σήμερα εκτελεί χρέη αναψυκτηρίου. Το σιδηροδρομικό πάρκο είναι μια όση δροσιάς και αναψυχής για ντόπιους και επισκέπτες, γεμάτο πράσινο, γεμάτο ιστορία. Ένα από τα πιο όμορφα σημεία στην πόλη της Καλαμάτας είναι η παραλία της. Η παραλία της Καλαμάτας εκτείνεται σε μήκος 2,5 χιλιόμετρων και μπορείτε να φτάσετε εκεί ακόμα και περπατώντας από το κέντρο της πόλης και να απολαύσετε το μπάνιο σας ή μια βόλτα παραθυναλός. Κατά μήκος της λεωφόρου Ναβαρίνου με τον μεγάλο πεζόδρομο και τους Φοίνικες, η παραλία της Καλαμάτας, που έχει βραβευτεί με γαλάζια σημαία,
είναι στρωμένη με ψηλό βότσαλο και βαθαίνει ομαλά. Ενώ το γεγονός ότι βρίσκεται στο κέντρο του κλειστού Μεσσηνιακού κόλπου της εξασφαλίζει ζεστά και ήσυχα νερά. Στην παραλία της Καλαμάτας υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα. Θα βρείτε κατά μήκος της πολλά καφέ, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και ψαροταβέρνες. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη και στο μεγαλύτερο μέρος της είναι οργανωμένη με εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, όπου εκτός από την κολύμβηση υπάρχει δυνατότητα για θαλάσσια σπορ. Παράλληλα, η ακτή στην παραλία της Καλαμάτας διαθέτει ναυαγοσώστες για ασφαλέστερη κολύμβηση. Η Καλαμάτα πολύ αστήρευτη. Δράσεις πολιτιστικές, αθλητικές κάθε είδους και για όλες τις επιθυμίες. Αν είστε λάτρεις των ιδιαίτερων σπορ, αυτή η πόλη προσφέρει πληθώρα επιλογών. Συναντήσαμε στους πρόποδες του όρους Καλάθη τον κύριο Θανάση Φελέκο, γνώστη και λάτρη ως ολίγη του Αλεξίτο του Πλαγιάς. Οι περισσότεροι από αυτούς ψάχνουν και την αδρεναλίνη, θέλουν και την αδρεναλίνη. Και έχει, με το που ετοιμάζεσαι να απογειωθείς, έχει αδρεναλίνη, γιατί για πρώτη φορά ο άλλος όταν πετάει, πάει στο άγνωστο, δεν ξέρει τι θα γίνει. Πρέπει να στηριχτείς αυτές τις οδηγίες που του έχω πει, να ακολουθήσεις τις οδηγίες και μετά από 3-4 δευτερόλεπτα το πολύ είναι στον αέρα. Πλέον η αδρεναλίνη τον έχει κάνει να είναι έτοιμος, να απολαύσει και η άνεση παράλληλα που νιώθει την ίδια στιγμή μαζί με τη θέα και όλα αυτά του δίνουν ένα συνέστημα απόλυτης ελευθερίας και χαράς. Το απολαμβάνω και εγώ στη δουλειά που κάνω, γιατί κάθε με το που προσγειωθούμε, όλοι μα όλοι είναι, θέλουν πάλι. Δεν τους φτάνει, θέλουν κι άλλο. Χρειάζεται κατά την απογείωση και στην προσγείωση να κάνουμε ένα-δυο βηματάκια. Αν χορεύει, εμένα με ρωτάνε σε τι ηλικία μπορεί να πετάξει και λέω αν χορεύει, αν μπορεί να χορέψει ένα καλαματιανό, μπορεί και να πετάξει. Μια πολύ σύγχρονη με στοιχεία παραδοσιακά και αρχοντιά ιδιαίτερη η Καλαμάτα. Προσφέρει στον επισκέπτη πολυπίκυλες επιλογές για την εκτέρευση. Εμείς επιλέξαμε το ξενοδοχείο Rex που βρίσκεται στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας και λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο. Το ξενοδοχείο Rex έχει μια μακρά και αξιόλογη ιστορία που οδηγεί πίσω στα τέλη του 19ου αιώνα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ένα ξενοδοχείο, μία ιστορία. Μία ιστορία ενός αιώνα από τότε που το ξενοδοχείο χτίστηκε και άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του το 1899. Μετά την πλήρη ανακαίνισή του το 1999, το Rex Hotel έχει πλέον τις παροχές ενός ξενοδοχείου 4 αστέρων και προσπαθεί να ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η μακρόχρονη εμπειρία και το προσωπικό ενδιαφέρον των εργαζομένων κάνουν τους επισκέπτες να νιώθουν την αληθινή ζεστασιά της πραγματικής φιλοξενίας σε συνδυασμό με την άψογη εξυπηρέτηση, την άνεση και την εξαιρετική ατμόσφαιρα ενός μπουτίκ ξενοδοχείου στην Καλαμάτα. Το ξενοδοχείο Rex αποτελείται από 44 δωμάτια και σουίτες σε 5 διαφορετικούς ορόφους, όλα με μοντέρνα και λειτουργική αρχιτεκτονική, εξαιρετική εσωτερική διακόσμηση καθώς και πληθώρα εγκαταστάσεων και ανέσεων. Τέτοιες λεπτομέρειες εξασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα διαμονή στην καρδιά της Καλαμάτας. Ταξιδεύουμε στη Μεσσηνία. Ο ρυθμός της παρασύρει κάθε επισκέπτη. Μοντέρνα καφέ, παραλιακά μπαρ, εστιατόρια, πολυτελή ξενοδοχεία, αγορές, ιστορικά κτίρια, έντονη νυχτερινή ζωή, ιστορία αιώνων. Η Μεσσηνία προσκαλεί για ένα έντονο και μαγευτικό ταξίδι που συνδυάζει αντιθέσεις αγαπημένες. Όλα εδώ είναι μια ζωντανή εμπειρία γεννημένη σε έναν τόπο τόσο ευλογημένο όσο η Πελοπόννησος, που ξέρει από καλή ζωή.
Από τα πιο φημισμένα μέρη της Μεσσηνίας, η Καρδαμίλη, ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο χωριό της Μεσσηνιακής Μάνης, βρίσκεται 35 χιλιόμετρα νότια της πόλης της Καλαμάτας και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Λεύκτρου. Η Καρδαμίλη αποτελεί έναν από τους καλύτερα διατηρημένους παραδοσιακούς οικισμούς της Μεσσηνιακής Μάνης και ταυτόχρονα σημαντικό τουριστικό θέρετρο. Η πρώτη αναφορά που έχουμε για την Καρδαμίλη γίνεται από τον Όμηρο, ο οποίος την αναφέρει σαν μία από τις 7 πόλεις που πρόσφερε ο Αγαμέμνονας στον Αχιλλέα ως πρίκα, αν ημφευόταν μία από τις κόρες του. Το χωριό διατηρεί μέχρι σήμερα το προϊστορικό του όνομα. Η Καρδαμίλη είναι ένα χωριό με πλούσια ιστορία, η οποία αποδεικνύεται περίτρανα από την παρουσία του ιστορικού οικισμού της παλαιάς Καρδαμίλης. Γραφικό παραθαλάσσιο χωριό με μεγάλη ποικιλία τοπίων προσελκύει πλήθος επισκεπτών κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Εδώ επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει καταπράσινες πλαγιές, απέραντους ελαιώνες, υπέροχες παραλίες, περιποιημένα πέτρινα αρχοντικά παραδοσιακής μανιάτικης αρχιτεκτονικής, λιθόστρωτα δρομάκια, κατάφυτους κήπους και το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι του χωριού. Επόμενος μαγικός σταθμός, η Στούπα. Ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό της Μεσσηνιακής Μάνης που βρίσκεται 45 χιλιόμετρα ανατολικά από την πόλη της Καλαμάτας. Η Στούπα είναι χτισμένη στους πρόποδες του Ταϊγέτου σε μια κατάφυτη από ελαιώνες περιοχή και πίσω από δύο αμμουδερούς κολπίσκους. Με αξιόλογη τουριστική υποδομή αποτελεί σήμερα το πιο ανεπτυγμένο τουριστικά χωριό όχι μόνο του Δήμου Λεύκτρου αλλά και ολόκληρου του νομού Μεσσηνίας. Η Στούπα είναι ένα νεόδμητο χωριουδάκι που εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε ένα φημισμένο παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, η περιοχή της Στούπας σφίζει από κόσμο και ζωντάνια. Οι πρώτοι κάτοικοι της Στούπας προέρχονταν από το Λεύκτρο, ένα μικρό χωριό που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση. Στην αμμώδη παραλία της Στούπας συναντήσαμε τον κύριο Γιάννη Θεοδωρακέα, επιχειρηματία και περήφανο κάτοικο της Στούπας. Στην υπέροχη αμμουδιά της συνομιλήσαμε μαζί του για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και για όλα όσα μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης της Στούπας και να μαγευτεί. Ρίχτε μια ματιά στο τι αντικρίζεται καθημερινή εδώ και η απάντηση θα δοθεί αμέσως από το τι βλέπουμε. Βλέπουμε μια ωραία παραλία, όπως και εσείς το διαπιστώνετε. Μια πάρα πολύ ωραία μουδιά, με καθαρότατη θάλασσα και κάτι που δεν βλέπουμε από εδώ, το ανάγλυφο της, κοιτώντας προς το Ταϊγέτο. Το ανάγλυφο τόπου είναι εκείνο που αρέσει παράλληλα με το όσο ωραία είναι και η παραλία, αλλά τόσο και το ανάγλυφό της, συν το ότι ερχόμενος κάποιος στη Στούπα θα απολαύσει την ωραία θάλασσα και την παραλία, αλλά δεν θα πλήξει διότι έχει να επισκεφτεί και τα γύρω χωριά, τα οποία είναι παραδοσιακά μανιάτικα χωριά, ειδικότερα στον πιο μεσογειακό χώρο, που έχουν και την ιστορία τους, αλλά και είναι γραφικότατα. Η Δυτική Μάνη σε τι διαφέρει από την Ανατολική Μάνη και όσοι την αγαπούν, όπως ναι, είπαμε πριν, επιμένουν ότι έχει έντονες διαφορές? Είναι εξίσου καλή και η Ανατολική Μάνη. Υπάρχει μια βασική διαφορά. Η Ανατολική Μάνη καταρχήν είναι, μπορώ να πω, η γνήσια Μάνη, γιατί εκεί θα συναντήσει κανείς τους μανιάτικους πύργους, που είναι ολόκληρα χωριά, όλο φτιαγμένοι από παραδοσιακούς πύργους, αλλά η βασικότερη διαφορά είναι το ότι στην Ανατολική Μάνη είναι πιο ξερός ο τόπος, είναι κυρίως πέτρα και ξερός τόπος με ελάχιστα μέρη τα οποία καλλιεργούνται με λίγες ελιές, ενώ από την Δυτική Μάνη μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ακόμα και κάμπο, όχι ακριβώς κάμπο, αλλά τέλος πάντων. Πιο εφορή γη. Είναι πιο εφορή η Δυτική Μάνη και έχουμε και
περισσότερο νερό έχουμε με γεωτρήσεις, κάνοντας κανείς μια γεώτρηση μπορεί να βρει εύκολα νερό, ενώ να αντιθέσεις από εκεί στερούνται και το νερό ακόμα. Η Στούπα πότε άρχισε να αναπτύσσεται και τα γύρω χωριά? Η Στούπα άρχισε να αναπτύσσεται τουριστικά πάντα. Τουριστικά, οι πρώτοι τουρίστες που εμφανίστηκαν στη Στούπα ήταν οι Γερμανοί, την ανακάλυψαν, κατέκτησαν οι Άγγλοι αργότερα. Οι πρώτοι τουρίστες, όπως είπαμε, οι Γερμανοί ήταν στη δεκαετία του 70. Στη δεκαετία του 80 αρχίζουν πια να διαταχθούν οι Άγγλοι με τον οργανωμένο τουρισμό, που ήρθαν και υπέγραψαν συμβόλαια για 6 μήνες. Και από εκεί άρχισε πια μια ραγδαία ανάπτυξη, διότι ενώ πριν τα πρακτορία αυτά τα οργανωμένα είχαμε 4 μήνες σεζόν, πήγαμε σε 6 μήνες. Ήταν πολύ υπολογής. Και άρχισε πια η Στούπα να γίνεται προορισμός, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά κυρίως και για τους ξένους. Και είναι το πρώτο χωριό στην Πελοπόννησο που έφερε οργανωμένο τουρισμό. Mm-hmm. Μετά ακολούθησε το Τολό. Αλλά πρώτος οργανωμένος τουρισμός στην Πελοπόννησο ήρθε η Στούπα, διαμέσου του αεροδρομίου Καλαμάτα. Η Στούπα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι πόσους επισκέπτες? Η Στούπα κάθε χρόνο αυξάνει πολύ τα καταλήματά της. Αυτή τη στιγμή ακριβώς δεν μπορώ να δώσω νούμερο, αλλά περνάει τα 1000 καταλήματα. Όχι καταλήματα, 1000 δωμάτια. Πρέπει να είναι 1200. Παραλία Καλογριάς είναι η πιο διάσημη, η πιο πολυσύχναστη και η πιο οργανωμένη παραλία στη Δυτική Μάνη. Το καλοκαίρι δεν πέφτει καρφίτσα. Ξένοι και Έλληνες κατακλείζουν την υπέροχη ακτή που είναι στρωμένη με λευκή άμμο. Χαρακτηριστικό της παραλίας Καλογριάς είναι τα καταγάλανα ρηχά, παγωμένα όμως νερά, με τις υποθαλάσσιες πηγές με νερό του Ταΐγετου να τη διατηρούν πάντα καθαρή. Αν έχετε τη δυνατότητα να παραμείνετε στην παραλία Καλογριάς μέχρι αργά το απόγευμα, θα δείτε τον ήλιο να δει ακριβώς μπροστά σας μέσα στο νερό σε ένα από τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα της Ελλάδας. Στην παραλία Καλογριάς έζησε για 2 χρόνια ο Νίκος Καζαντζάκης μαζί με τον θρυλικό ήρωα του μυθιστορήματός του, βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Το 1917 ο Καζαντζάκης αγόρασε το λιγνητορυχείο της Πραστοβάς ακριβώς πάνω από την παραλία Καλόγριας και διόρισε τον Ζορμπά ως αρχιεργάτη. Στο βόρειο άκρο της ακρογιαλιάς Καλογριάς βρίσκεται το σπίτι όπου έμενε με τον Ζορμπά ως συγγραφέας, ενώ στο νότιο άκρο, πολύ κοντά από την Αμμουδιά, υπάρχει η σπηλιά του Καζαντζάκη, όπου έβρισκε καταφύγιο για να διαβάζει και να γράφει. Η κυρία Μαρία Θεοδωρακέα μας περίμενε στην παραλία της Καλόγριας και γεμάτη συγκίνηση μας μίλησε για τον τόπο της, τον Καζαντζάκη και τα χρόνια που έζησε στην περιοχή, την πρωτοβουλία του σωματείου Ναρτούρα να παντρέψει φύση και τέχνη. Είμαστε στο ένα άκρο της παραλίας της Καλόγριας, όπου εδώ, λίγο πιο πίσω σας, υπάρχει η πηγή του Πρίτζιπα ή Πρίγκιπα, που πήρε το όνομά του από τον Γουλιέλμο το Βιλερδουίνο, την εποχή της Φραγκοκρατίας, όταν ζούσε εδώ πέρα και του άρεσε πάρα πολύ να έρχεται εδώ να κάθεται σε αυτά τα βράχια και να πίνει νερό από αυτή τη δροσερή πηγή που υπάρχει εκεί. Οι ντόπιοι βλέπανε λοιπόν τον πρίγκιπα να έρχεται εδώ και να περνάει ώρες ατέλειωτες και η πηγή ονομάστηκε προς χάριν αυτούνου ο πρίγκιπας, παρεφθάρη λέξη και έγινε ο πρίτζιπας. Και τώρα έχει μείνει αυτή η ονομασία, ο πρίτζιπας, που τρέχει ακόμα, έχει γάργαρο, δροσερό νερό, το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ένα υπόγειο ποτάμι που δεν ξέρουμε από πού έρχεται. Είναι το νερό.
συγγνώμη, νερό πολύ δροσερό, κρύο θα έλεγα, όχι κρύο, κρύσταλλο. Και μάλιστα σαν παιδιά που μπαίναμε εκεί μέσα, λέγαμε όποιος είναι γενναίος θα μπει μέσα στον πρίτζιπα, γιατί ήταν το νερό πάρα πολύ παγωμένο. Τα σπιτάκια που βρίσκονται πίσω μας, ναι, έχουν και αυτά μια ιστορία. Έχουν και αυτά μια ιστορία, πιο νεότερη από του πρίγκιπα. Όταν το 1917 το καλοκαίρι ζούσε εδώ ο Καζαντζάκης, έμενε σε αυτό το μεσαίο σπιτάκι, στο οποίο μάλλον ήρθε να μείνει, όταν παραχώρησε την πλήθινη καλύβα που υπήρχε στην απέναντι πλευρά, στο φίλο του τον Άγγελο του Σικελιανό που ήρθε να τον επισκεφτεί. Τότε λοιπόν ήρθε να μείνει σε αυτό το σπιτάκι για λίγο για να εξυπηρετήσει το φίλο του. Αυτή είναι η ιστορία αυτού του σπιτιού εδώ. Είναι με αποδείξεις όλα αυτά και με εσείς αποδείξεις. Παρέα με άλλους ανθρώπους έχετε αποφασίσει αυτές τις αποδείξεις να τις φέρετε στην επιφάνεια. Να σε πω ένα σύλλογο που αν και μετρά λίγα χρόνια δράσης, ίσως πάει αντιστρόφως ανάλογα το αποτέλεσμα των δράσεών του και έχετε εξαπλωθεί και είστε γνωστοί πλέον. Ναι, ναι. Έχουμε ιδρύσει, μάλλον για να πω την αλήθεια, ο Σύλλογος για τη Φύση και την Τέχνη, που λέγεται Ναρτούρα, ιδρύθηκε από την πρόεδρό του, την κυρία Βασιλική Κατέρη, η οποία είναι εικαστικός εξ Υπήρου, εξ Ιωαννίνων. Τώρα πώς μια υπηρώτησα ήρθε εδώ να μας οργανώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, βρεθήκαμε κάποιοι άνθρωποι μαζί που μας και η ίδια φλόγα και φτιάξαμε αυτό το σύλλογο, στον οποίο εγώ είμαι γραμματέας και αντιπρόεδρος είναι η κυρία Κατερίνα Εξαρχουλέα, της οποίας τον πατέρα έχει βαφτίσει ο Γιώργης Ζορμπάς, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του Ζορμπά, και όχι Αλέξης, όπως περιγράφεται στο βιβλίο, αναφέρεται μάλλον στο βιβλίο. Αυτός λοιπόν, ο παππούς τότε της Κατερίνας, είχε σχέσεις έτσι με το Ζορμπά και που είχε έρθει εδώ και είχε ανοίξει το μεταλλείο πριν την άφηξη του Καζαντζάκη ακόμα. Και ο Καζαντζάκης έστειλε ένα γράμμα στο Ζορμπά, παρακαλώντας τον να νοικιάσει αυτό το σπιτάκι, για να έρθει να μείνει ο ίδιος αφού θα παραχωρούσε την καλύβα του στον φίλο του. Αυτό το γράμμα υπάρχει. Θέλουμε να κάνουμε τη στούπα brand για αυτό και μόνο το λόγο. Για να έρχονται οι άνθρωποι να βλέπουν πού ζήσανε αυτοί οι δύο σημαντικοί άνθρωποι που έχει μείνει παροιμιώδης αυτή η φιλία τους. Αυτό κυρίως προβάλλουμε, τη φιλία. Και πόσο μια ισχυρή φιλία μπορεί να είναι τόσο απλωμένη και τόσο δυνατή και να εμπνέει και άλλους ανθρώπους. Σε μικρή απόσταση από τη στούπα και την παραλία Καλόγρια επισκεφτήκαμε το παλαιό λιγνητορυχείο της Πραστοβάς. Το 1917 ο πεζογράφος και ποιητής Νίκος Καζαντζάκης και ο Γιώργης Ζορμπάς, γνωστός ως Αλέξης Ζορμπάς από το διάσημο μυθιστόρημα του Καζαντζάκη «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά, οργάνωσαν την εκμετάλλευση του λιγνητορυχείου αυτού. Το 1917 ο Καζαντζάκης αγόρασε το λιγνητορυχείο της Πραστοβάς ακριβώς πάνω από την παραλία Καλόγριας και διόρισε τον Ζορμπά ως αρχιεργάτη. Η ιστορία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Λίγο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Νίκος Καζαντζάκης, νέος δικηγόρος τότε, αποκτά τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του λιγνητορυχείου της Πραστοβά και προσλαμβάνει τον Γιώργη Ζορμπά ως αρχιεργάτη και έμπειρο μεταλλιολόγο με σκοπό την εκμετάλλευση του λιγνητορυχείου. Έχουν γραφτεί πολλά για τη σχέση του Καζαντζάκη με τον Ζορμπά και την προσωπικότητα του Ζορμπά, ειδικά μετά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη το 1964, που μετέφερε στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά. Και άλλα τόσα, γιατί ο Καζαντζάκης επέλεξε την Κρήτη και όχι τη Μάνη για μια εξόρυξη που δεν υποσχόταν και πολλά. Εκτός από το σπίτι που νίκιασε, ο Καζαντζάκης έστησε ακόμη παράγκες και έμενε σε σπηλιές στην όμορφη παραλία της Καλόγριας δίπλα στο κύμα για να μπορεί να μελετά και να γράφει όταν είχε πολύ ζέστη στο μικρό σπιτάκι του Ανδρέα Εξαρχουλέα, όπου έμενε τον υπόλοιπο καιρό.
Καλούσε μάλιστα εκεί ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων, όπως τον Άγγελο Σικελιανό, την Εύα Πάλμερ, τη Μαρίκα Κοτοπούλη, την Κιβέλη και τη Γαλάτια Καζαντζάκη, των οποίων η παρουσία τάραξε έντονα την περίκλειστη τοπική κοινωνία, ειδικά των γυναικών, γιατί ήταν οι πρώτες γυναίκες που κάπνιζαν και έκαναν μπάνιο στα νερά της Καλόγριας με μαγιό. Η δράση του υπαρκτού λοιπόν προσώπου του Ζορμπά, η οποία περιγράφεται στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά, εκτυλίχθηκε στη στούπα μεταξύ των λιγνητορυχείων της Πραστοβάς και της πανέμορφης αμμουδερής γραφικής παραλίας της Καλόγριας και των γύρω περιοχών. Σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από την Καλαμάτα, στους δυτικούς πρόποδες του όρους Ιθώμη, κοντά στο σημερινό χωριό Μαυρομάτι, απλώνεται σε μια μεγάλη έκταση η αρχαία Μεσίνη, ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Η αρχαία Μεσίνη ανασκάπτεται και αποκαλύπτεται σταδιακά από την εποχή της Επανάστασης και λόγω μεγέθους αλλά και σπουδαιότητας δίνει θαυμαστές πληροφορίες για το ένδοξο παρελθόν της. Πρόκειται για ένα σπάνιο αρχαιολογικό χώρο όπου ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται στη θέα των ναών, των σπιτιών, των τυχών και των δημόσιων κτηρίων που σώζονται σε τόσο μεγάλο ύψος και καλή κατάσταση. Η αρχαία Μεσίνη οικοδομήθηκε το 369 π.Χ. από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμηνώντα, ύστερα από τη μάχη των Λεύκτρων, στην οποία νίκησε τους Σπαρτιάτες, εισέβαλε στη Λακωνία και ελευθέρωσε τους Μεσίνιους από την Σπαρτιατική κυριαρχία. Η συγκεκριμένη θέση για την ίδρυση της αρχαίας Μεσίνης λέγεται πως επιλέχθηκε ύστερα από την ανακάλυψη του σημείου όπου βρισκόταν η διαθήκη του αριστομένη Μεσίνου ήρωα που έγινε με τη μεσολάβηση ιερέων και μάντεων. Η πόλη πήρε το όνομά της από τη μυθική προδωρική βασίλισσα της χώρας που ήταν κόρη του Αργίου βασιλιά Τρίωπα. Σύμφωνα με τον Παυσανία, η Μεσίνη θεοποιήθηκε περί τον 10ο αιώνα π.Χ. και σταδιακά ανακηρύχθηκε σε μία από τις κύριες θεότητες της πόλης. Η αρχαία Μεσίνη παρέμεινε το πολιτιστικό κέντρο της Μεσσηνίας μέχρι το 395 π.Χ. όταν η επιδρομή των Γόρθων υποτίθεται πως έδωσε το αποφασιστικό πλήγμα στην πόλη. Σήμερα τα περισσότερα ευρήματα από τις ανασκαφές φυλάσσονται στο Μουσείο Αρχαίας Μεσίνης, το διόρροφο κτίριο πριν από την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο. Και από τα δημιουργήματα των ανθρώπων στο δημιούργημα της φύσης, στο Πολυλίμνιο, κοντά στο χωριό Χαραυγή που απέχει 33 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλαμάτας. Εκεί, σε πολλά επίπεδα, σχηματίζονται λίμνες και καταράκτες από τα νερά που διέρχονται μέσα από το φαράγγι του Πολυλιμνίου. Οι λίμνες ήταν μέχρι πρόσφατα καλά κρυμμένες από τους επισκέπτες, αλλά πλέον ο χώρος έχει αξιοποιηθεί και οι επισκέπτες σε μια διαδρομή συνολικά 3 χιλιόμετρων στο Πολυλίμνιο θα συναντήσουν και τις 15 διαδοχικές λίμνες με τα παράξενα ονόματά τους, όπως Καδούλα, Μαυρολίμνα, του Τυχερού, του Ιταλού, του Πανάγου, της Σταθούλας και πολλά άλλα. Και φυσικά στα καθαρά νερά των λιμνών μπορούν να κάνουν και μπάνια. Λίγο περισσότερο από 30 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα βρίσκεται ένας κρυμμένος παράδεισος που, όπως λέει το όνομά του, έχει πολλές λίμνες. Πολυλίμνιο, και εδώ οι καταράκτες είναι τόσο εντυπωσιακοί και κάθε επισκέπτης που φτάνει στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας αξίζει να φτάσει μέχρι εδώ για να τους απολαύσει. Εντυπωσιακός ο καταράκτης της Κάδης, όπου εκεί ρίχνει τα νερά του από ύψος 25 μέτρων. Οι λίμνες στο Πολυλίμνιο αποτελούν φυσικά και ένα μοναδικό βιότοπο ανεξάντλητης φυσικής ομορφιάς. Ένα πλήθος από έντομα, όπως πεταλούδες, λεπιδόπτερα αλλά και κουνούπια, αποτελούν τροφή για ένα πλήθος εντομοφάγων πουλιών, τα οποία βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο στους πυκνούς θάμνους αλλά και στα φυλώματα των δέντρων. Στις λιμνούλες του Πολυλιμνίου θα διακρίνεται μικρά ψάρια, μαύρα καβούρια του γλυκού νερού, αμφίβια, αρπετά και μικρά θηλαστικά.
χαιρετάμε τη Μεσσηνία, την νοτιοδυτική γωνιά της Ηπειρωτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Περιοχή με σπάνια ομορφιά, δαντελωτές ακρογιαλιές, επιβλητικά βουνά, αλλά και αρχαιολογικά μνημεία παγκόσμιας αναγνώρισης. Και η Μεσσηνία μας απέδειξε πως η ζωή είναι ταξίδι.